Δεν είναι περίεργο πως σε όσους αρέσει το δικτυακό marketing, τους αρέσουν και οι ταινίες με υπερήρωες. Όλες οι ταινίες με υπερήρωες, όλα τα κόμικς, έχουν παρόμοια μυθολογία. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος αναπτύσσει εξαιτίας κάτι που του συνέβη ή εξαιτίας κάτι που παθαίνει, ένα alter ego με υπερφυσικές δυνάμεις. Ο Bruce Wayne γίνεται Batman, ο Peter Parker μεταμορφώνεται αφού τον δαγκώσει μια μεταλλαγμένη αράχνη σε Spider-Man, ο Dr. Banner, αφού δεχτεί ακτινοβολία, γίνεται Hulk και η λίστα δεν σταματά. Σε όλους τους υπερήρωες, με μόνο μία εξαίρεση, το alter ego είναι επίκτητο. Φυσιολογικοί άνθρωποι που μεταλλάχτηκαν σε κάτι σπουδαίο. Με μία εξαίρεση, τον Superman. Ο Superman πραγματικά θυμίζει το δικτυακό marketing όσο τίποτα άλλο. Διότι ο Superman γεννήθηκε έτσι. Η μπέρτα του είναι η κουβέρτα με την οποία ήταν τυλιγμένος όταν ήταν μωρό. Το alter ego του Superman είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, ο Clark Kent, και ο αληθινός χαρακτήρας είχε υπερφυσικές δυνάμεις από γεννησιμιού του. Ο Superman δεν οφείλει τις δυνάμεις του σε κάτι που έπαθε ή σε κάτι που του συνέβη, τις οφείλει στο ότι άλλαξε περιβάλλον. Ο Superman θα ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος στον πλανήτη του, αλλά επειδή ήρθε στη γη, επειδή εκτέθηκε στον κίτρινο ήλιο της γης, επειδή άλλαξε περιβάλλον, βγήκαν στην επιφάνεια οι κρυμμένες δυνατότητές του. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε συνέχεια στο δικτυακό marketing. Συνηθισμένοι, φαινομενικά μέτριοι άνθρωποι, οι οποίοι όταν αλλάζουν επαγγελματικό περιβάλλον, μεγαλουργούν. Πού θέλω να καταλήξω. Εξαιρετικά πρόσφατα ξεκίνησε μια νέα εταιρεία δικτυακού marketing, που πιστεύω βαθιά πως θα είναι ο κίτρινος ήλιος για πάρα πολλούς δικτυωτές. Με αυτή την ευκαιρία, δικτυωτές που μέχρι σήμερα ίσως να δυσκολεύονταν, δικτυωτές που μπορεί να είχαν αποτέλεσμα, αλλά όχι όσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα θα είχαν, κυριολεκτικά θα μεγαλουργήσουν. Αυτό που θα δεις, συμπληρώνοντας το email σου, μπορεί να είναι ο κίτρινος ήλιος σου. Κάτι που θα σε βοηθήσει να εξωτερικεύσεις τις κρυμμένες δυνατότητες σου. Συμπλήρωσε το email σου και τα λέμε μέσα.